Προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας βλέπει η Σοκάρη, η εταιρεία που εξαγόρασε τη ΔΕΣΦΑ, το διαχειριστή εθνικού συστήματος φυσικού αερίου. Ο πρόεδρος της αζέρικης εταιρείας μίλησε στο Σταρ και διαβεβαίωσε πως οι τιμές του φυσικού αερίου θα πέσουν, ενώ τόνισε πως μετά την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΣΦΑ, η εταιρεία θα σχεδιάσει και νέες επενδύσεις στη χώρα μας. Νέες επενδύσεις στην Ελλάδα, όχι μόνο στον τομέα της ενέργειας, βρίσκονται στα μελλοντικά σχέδια της ΟΚΑΡ. Τις επόμενες κινήσεις θα εξετάσουν μετά την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΣΦΑ, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της αζέρικης εταιρείας σε ερώτηση του Σταρ. ΔΕΣΦΑ, bilirsiniz ki çok çetin bir marafon çeşti, ΔΕΣΦΑ'nın özelleşmesi. ΔΕΣΦΑ büyük bir lahiyedir ve bu lahiyeni hayata getirenden sonra biz artık Yunanistan'ı daha yakından tanıyıp ve başka enerji lahiyeler hakkında düşüneceğiz. Πίσω μας βρίσκονται τα γραφεία της ΟΚΑΡ, όπου πολύ συχνά εδώ ελληνικές αντιπροσωπείες φτάνουν για διαπραγματεύσεις. Το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, υψηλόβαθμα στελέχη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας θα μεταβούν στον Μπακού για την υπογραφή της μακροχρόνιας συμφωνίας πώλησης φυσικού αερίου από το κοίτασμα του ΣΑΚ Ντενίς 2. Και οι δύο πλευρές χαμογελούν για τη συμφωνία, λένε στη ΣΟΚΑΡ, ενώ ο Ρόβνα Καμπτουλάγεφ διαβεβαίωσε πως οι τιμές του φυσικού αερίου θα πέσουν. Alternatif olan da ucuzlaşır. Biz alternatif yaratırız, biz imkanlar yaratırız ki bu enerji çoğalsın. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα του νοτιού διαδρόμου που θα δεχθεί φυσικό αέριο από το κοίτασμα του ΣΑΚ Ντενίς. Για την αζέρικη εταιρεία αυτό σημαίνει πως η χώρα μας βρίσκεται σε κομβικό σημείο τόσο για τη διοχέτευση φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω της Ιταλίας, αλλά και για την εξαγωγή του προς τη Σλοβενία, την Κροατία και τη Βοσνία μέσω της Αλβανίας. Το φυσικό αέριο από το κοίτασμα του ΣΑΚ Ντενίς 2 θα αρχίσει να ρέει προς την Ευρώπη το 2019. Μέχρι πότε επαρκεί? 40-45 milyar dolar bu lahiyeni biz hayata getirdik ki Avrupa alternatif gaz getirecek. Yeni menbeden alternatif yeni menbeden gaz getirecek. Azerbaycan büyük gaz ihtiyaçları var ve bu yüzyıldan Azerbaycan'ı ve öz partnerlerine gaz ihtiyaçlarımız var. Όπως μας εξήγησε ο πρόεδρος της εταιρείας, η επιλογή επένδυσης στη χώρα μας προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης του Αζερβαϊτζάν. Ama prezidentimiz İlham Aliyev'in büyük desteği ve başnazir Yunanistan başnazir buraya gelende Azerbaycan sefer zamanı desteği ve inandırması bizi inandırdı ki bu mesele çok biz o lahiye inandık Yunanistan'a inanırız ve ona göre που κανάρ κάβουλ έτσι. Η ΣΟΚΑΡ τονίζει πως η εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας που δημιουργείται στην περιοχή μέσω του ΤΑΠ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια τόσο της Ελλάδας όσο και των χωρών από τις οποίες θα διέρχεται ο αγωγός.